τσαπούτομα, είναι η γυναίκα του εργοδότη μας, του κυρίου Μπουρλά. Θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώθετε πριν από κάθε πρεμιέρα. Όταν δεν είναι δική μου, καταπληκτικά. Εντάξει, πάντα υπάρχει αγωνία, να δεις αν θα αρέσει αυτό που έχεις ετοιμάσει. Υπάρχει ένα τρέμουλο σε όλο το σώμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και απλά περιμένουμε να περάσουν αυτές οι δύο ή τρεις ώρες. Για να, να πούμε έφυγε αυτό, πάμε τώρα και να το ζήσουμε. Υπάρχει αγωνία. Και μιας και η παράσταση λέγεται η Σκούπα, εσείς πώς θα πάτε με τις δουλειές του σπιτιού? Πω, δύσκολο θέμα. Εγώ πολύ καιρό, να μην σου πω και πολλά χρόνια, διάσω. Σκούπα στα χέρια μου, είναι ανησυχητικό. Να το κοιτάξω. Να σκεφτείς ότι πριν λίγο ήμουν σπίτι και σκούπιζα. Σκούπα δεν πιάνω εγώ. Παλιότερα, όταν ήμουν ευγέννης, ναι. Ειδικά με τη σκούπα έχω πολύ καλή σχέση. Με το σκουπάκι της χειρός, ακόμα καλύτερη. Αν δεν είναι καθαρό το σπίτι, δεν μπορώ να είμαι ήρεμη και να κάτσω να ηρεμήσω. Είμαι λίγο μόνικα από τα φιλαράκια μερικές μέρες. Με τη σκούπα καλά τα πάω. Με πλήσιμο πιάτων και αυτά δεν τα πάω καλά. Τα πάω καλά, νομίζω, με το σφουγγάρισμα. Καθόλου καλά με το σίδερο. Συχαίνουμε τα πιάτα. Και αν έχεις παρέα το πρωί, θα ετοιμάσεις κάποιο πρωινό, κάτι να φάτε, είσαι περιποιητική? Κυρίως αυγουλάκια, τα αυγουλάκια μου αρέσουν, ναι. Θα φτιάξω καμιά ομελετίτσα, ξέρεις, έτσι και λίγο ανθυγιεινά για να γουστάρουν περισσότερο. Θα παραγγείλω από κάπου απ' έξω, να μην λερώσω, να τα φάνε στα πλαστικά που έχει και μετά να τα πετάξω κατευθείαν. Κάνω, αλλά προσέχω που ρίχνω τα ψίχουλα. Τι να το κάνω αυτό τον εαυτό μου? Ένα τηλεφωνάκι, παπ και τελειώνεις. Και τι φαγητά μαγειρεύεις, ποια είναι αυτά τα δύο? Το κλασικό είναι μακαρονάδα που την κάνω πάρα πολύ καλά. Και μετά όμως ποιος θα πλύνει τα πιάτα? Το πλυντήριο. Όχι, εγώ. Εγώ. Και η αγαπημένη σου δουλειά του σπιτιού ποια είναι? Σιδερόστρα, σιδεράκι και δώσε. Το σίδερο με χαλαρώνει γιατί μπορώ να βλέπω τηλεόραση παράλληλα. Αυτά. Και τώρα μια πιο προσωπική ερώτηση. Ποια χλωρίνη προτιμάς, με λεμόνι ή λεβάντα? Υπάρχει λεβάντα, χλωρίνη, δεν την έχω ανακαλύψει. Συνήθως βάζω λεμόνι. Πρόσφατα νομίζω ότι ανακάλυψα μία με φράουλα. Λεβάντα το τελευταίο διάστημα. Ήμουνα του λεμονιού, αλλά τώρα έχω κολλήσει με τη λεβάντα. Η χλωρίνη, πού σας ήρθε? Πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση. Έχεις δίκιο.